χαρά, παιδιά. Τρίτη ημέρα που έχουμε το PlayStation 4 εδώ στο GameWorld.gr και αυτή την φορά θα κάναμε ένα συγκριτικό τεστ DualShock 4 εναντίον DualShock 3. Να δούμε κάποιες διαφορές που έχουν μεταξύ τους και να λύσουμε πολλές από τις απορίες σας. Καταρχήν, έχουμε συνδέσει το PlayStation 3 τόσο το DualShock 4 όσο και το DualShock 3. Τα βλέπετε εδώ. Η διαφορά είναι ότι το DualShock 4 δεν ανάβει το λαμπάκι όπως ανάβει στο PlayStation 4. Αυτά αν το συνδέσετε στο PS3. Να δούμε φυσικά και αν λειτουργεί. Όπως βλέπετε, έχω ως πρώτο χειριστήριο το DualShock 4. Δουλεύει μια χαρά. Ας αφαιρέσω και το USB καλώδιο, γιατί κάποιοι είχαν αναφέρει ότι υπήρχε πρόβλημα και δεν υπήρχε ανταπόκριση. Βλέπετε, χωρίς το USB καλώδιο το χειριστήριο δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Κάποιοι είχαν αναφέρει ότι ανταποκρινόταν αραιά και πού. Από ό,τι φαίνεται σε εμάς δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Οπότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DualShock 4 στο PS3 αν δεν το έχετε συνδέσει με USB, να το έχετε υπόψη σας αυτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το PlayStation 4. Η κονσόλα ξεκινάει. Έχουμε συνδέσει το DualShock 3 στην πρώτη θέση, στην πρώτη θύρα USB. Και μας λέει cannot use wireless controllers for the PlayStation 3 system. Δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Μόνο με το DualShock 4. Το βλέπετε και εδώ. Οι διαφορές του DualShock 4 με το DualShock 3 είναι ελάχιστες στο μάτι, αλλά στην πράξη πραγματικά θα δείτε πολύ μεγάλη βελτίωση από πριν. Θα σας περιγράψουμε τι ισχύει με τη μέχρι τώρα εμπειρία μας. Καταρχήν, το D-pad έχει λίγο πιο μεγάλα σημεία επαφής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση, θα το δείτε και εσείς στη συνέχεια. Θα πληκτρολογήσουμε ένα κείμενο και θα δείτε ότι πληκτρολογείται πολύ πιο γρήγορα σε αντίθεση με το PS3. Έχουμε πει ότι τα analog sticks έχουν καλύτερη αίσθηση γιατί κάθεται ακριβώς πάνω αντίχειρας. Λίγο η συνήθεια του select και start button που υπάρχει στο DualShock 3 θα πρέπει να εγκατεληφθεί εδώ, γιατί χρησιμοποιείτε το R2 button όταν π.χ. χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κάτι στο PSN, αντικαθίσετε το start από το R2, λιγότερα buttons λοιπόν. Και στο πίσω μέρος υπάρχουν τα shoulder buttons, όπου είναι καλύτερη αίσθηση κατά την άποψή μου, είναι πιο ελαστικά, ας το πούμε έτσι. Στο DualShock 3 ήταν πιο σκληρά. Και εδώ έχουμε τα trigger buttons, όπου ξαναείπα και στο unboxing που είχατε δει στο GameWorld.gr ότι υπάρχει καλύτερη αίσθηση επαφής των δαχτύλων. Καμία σχέση με πριν, γιατί πολλοί είχατε διαμαρτυρηθεί για τα trigger buttons, ότι ειδικά στα FPS σας δυσκόλευαν. Εδώ η αίσθηση είναι πολύ καλύτερη. Φυσικά έτσι το φωτάκι εδώ πέρα για μεγαλύτερη μόστρα, και που παίζει και κάποιο ρόλο σε συγκεκριμένα games όπως έχουμε αναφέρει, και το touchpad, το οποίο πάλι θα δούμε στην πράξη σε διάφορα games τι χρησιμότητα έχει. Μπορούμε φυσικά, γνωρίζουμε ήδη κάποιες εφαρμογές του PlayStation 4 στο user interface που γίνεται χρήση των δυνατοτήτων του DualShock 4, απλά δεν μπορούμε να τις δείξουμε στην πράξη γιατί υπάρχει ένα embargo από τη Sony. Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, οι χειρολαβές του DualShock 4 και του DualShock 3. Υπάρχει εξής διαφορά. Καταρχήν, έχουμε πιο μεγάλες χειρολαβές. Θα δείτε στην πράξη ότι θα σας βολέψει πολύ περισσότερο. Τώρα, οι χειρολαβές του DualShock 4, αν τις δείτε από κάτω σε σχέση με τον DualShock 3, λείπει αυτή η καμπύλη. Αυτή εδώ η καμπύλη απουσιάζει. Νομίζω ότι είναι θέμα συνήθειας να το συνηθίσουμε και αυτό. Και το κατά πώς θα σας βολέψει ή όχι είναι δικό σας θέμα. Πιστεύω πάντως ότι στέκεται καλύτερα στο χέρι το DualShock 4, επειδή έχει μεγαλύτερες χειρολαβές. Το DualShock 3 ένιωθες ότι το χέρι σου περισσεύει από κάτω. Στο DualShock 4 αυτό δεν υπάρχει, το χέρι γεμίζει. Αλλά είναι και ένα θέμα, το ξαναλέω, οι χειρολαβές εδώ, ότι θα μπορούσαν να έχουν λίγο μεγαλύτερη καμπύλη. Είναι μια πολύ πολύ μικρή λεπτομέρεια που αξίζει να την αναφέρουμε. Ας δούμε τώρα στην πράξη την ανταπόκριση του DualShock 4 και συγκεκριμένα στην πληκτρολόγηση ενός κειμένου, αν και κατά πόσο είναι πιο γρήγορο από το DualShock 3. Δείτε εδώ διαφορά στην ταχύτητα. Είναι πιο γρήγορη η ανταπόκριση στο user interface. Σύν ότι βοηθάει το D-pad. Είναι πραγματικά πολύ πιο γρήγορο. Και το R2 αντικαθιστά το start όταν εισάγεται username και password και γενικά σε όλα τα αντίστοιχα μενού. Αυτό ήταν ένα πρώτο συγκριτικό του DualShock 4 με το DualShock 3. Νομίζω ότι η 8η γενιά κονσολών, τουλάχιστον για τη Sony, μπαίνει με πολύ σωστά βήματα. Το DualShock 4 είναι ένα πρωτοποριακό τεχνολογικό επίτευγμα από τη Sony, με μικρές διαφορές
με μικρές πινελιές όσον αφορά το χειρισμό, νομίζω ότι κινείται σε σωστά βήματα και πραγματικά έχει και πολύ καλύτερο design και πολύ καλύτερη αίσθηση στο χέρι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και γενικά αν είστε fans του PlayStation, like, share στο Facebook για να μάθουν και οι φίλοι σας, subscribe και σας περιμένω και μέσω του forum του gamer.gr όπου είμαστε όλοι συντάκτες, εγώ, ο Παντελής, η Χριστιάνα, ο Γρηγόρης και απαντάμε στις απορίες σας. Υπάρχει το forum της Sony του PlayStation 4 που μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε όλο το ξετράρο και είμαστε εκεί και φυσικά και στη Facebook page. Last but not least, μέσα στη βδομάδα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και τα πρώτα games του PlayStation 4. Γεια χαρά, παιδιά!